Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μαχαίρι ενδεχομένως να μπει στις ελαφρύνσεις που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για το 2019 από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς οι θεσμοί θέλουν να διασφαλίσουν πως η μη περικοπή των συντάξεων δεν θα προκαλέσει δημοσιονομικό κενό στον προϋπολογισμό. Από την πλευρά της πάντως η κυβέρνηση φέρεται να προτιμά να θυσιάσει τα αντίμετρα, αν και συνεχίζει να προσδοκά ότι ως την κατάθεση του προϋπολογισμού στις 21 Νοεμβρίου θα έχει καταφέρει να πείσει πως το 2019 ο δημοσιονομικός χώρος θα είναι μεγαλύτερος από ό,τι πιστεύουν οι δανειστές μας. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ημερίδα Growth in Agri-Food που διοργάνωσε πρόσφατα η Εθνική Τράπεζα στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Growth Excellence in Greek Agri-Food. Οι συγκεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αντάλλαξαν απόψεις για την προοπτική προώθηση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, καθώς και για τα ωφέλη από τη συνεργασία και τη δικτύωση των Ελλήνων παραγωγών με σημαντικούς αγοραστές και φορείς του εμπορίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκε μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία ο ελληνικός αγροδιατροφικός τομέας, με την δυναμική που διαθέτει και τα ισχυρά ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, μπορεί να συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία ετήσιο όφελος 12,2 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου 7% του ΑΕΠ, δημιουργώντας 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες στο site της Εθνικής Τράπεζας, NBG.gr. Υψηλή φορολογία, διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας, όλο και περισσότερες εταιρείες εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Αυτός είναι ο τίτλος άρθρου της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, όπου γίνεται αναφορά σε αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις που μεταφέρουν την έδρα τους από την Ελλάδα σε άλλες χώρες. Μπορεί η Ελλάδα να άφησε πίσω ότι στα 8 χρόνια της ύφεσης και η οικονομία να αναπτύσσεται και πάλι τα τελευταία 6 συνεχόμενα τρίμηνα, με τον Πρωθυπουργό της χώρας Αλέξη Τσίπρα να κάνει λόγο για λύτρωση και το ξεκίνημα μιας νέας εποχής. Ωστόσο, η έξοδος συνεχίζεται, αναφέρει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και με τις 631,93 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,24% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.